Μένουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Κοντά μας στο στούντιο βρίσκεται ο Λευθέρης Αυγεννάκης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά εσάς, τους τηλεθεατές σας. Εύχομαι υγεία και καλή φώτιση σε όλους μας. Λοιπόν, κύριε Αυγεννάκη, και με αφορμή τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ που προηγήθηκε, θέλω λίγο, επειδή βρισκόμαστε στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές, λίγο να σας ρωτήσω το εξής, διότι στη δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο διάλογο, υπάρχει έτσι η αίσθηση ότι δεν συζητάμε όσο θα έπρεπε για θέματα ευρωπαϊκής φύσεως. Είναι ακριβώς αυτό. Και η συζήτηση συνδέεται περισσότερο με ζητήματα εσωτερικής ατζέντας. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε και είναι άκρως ανησυχητικό, διότι κακά τα ψέματα η Ευρώπη με το αποτέλεσμα το εκλογικό θα ακολουθήσει μια πορεία, την οποία θα υποδείξουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Άρα λοιπόν η κάλπη των ευρωεκλογών είναι εξόχως σημαντική και είναι και απολύτως απαραίτητο να κάνουμε επιλογές συνειδητές, όχι αδιαφορία, όχι αποχή και όχι ψήφο χαλαρή και αδιάφορη ή εκδίκηση ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Συνειδητή επιλογή και ψήφο που θα κατευθύνει τελικά τη ζωή όλων μας. Και είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβουν όσοι μας παρακολουθούν, ειδικά δε οι έχοντες σχέση με τον πρωτοειδή τομέα, που μπορώ να μιλήσω ακόμη πιο ειδικά, που αντιλαμβάνονται πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την ηρεμία, την ισορροπία, την αρμονία, την ομαλή εξέλιξη και τη ΚΑΠ, άρα και τη ζωή των Ελλήνων αγροτών, χτινοτρόφων, αλλιών και μελισσοκόμων. Και αυτό διότι κάποιοι, όταν συζητούσαν, είχαν την πλειοψηφία. Και βεβαίως σχημάτισαν αυτή την ΚΑΠ, την οποία έχουμε παλέψει και σε έναν βαθμό έχει βελτιωθεί, αλλά έχει δρόμο ακόμα. Άρα λοιπόν η επιλογή των ευρωεκλογών είναι επιλογή ευθύνης και είναι σημαντικό όσοι εμπλέκονται, όσοι παρακολουθούν, όσοι έχουν σχέση, όσοι τέλος πάντων έχουν μια αγωνία για την επόμενη μέρα, για τη χώρα μας, να κάνουν το καλύτερο. Γι' αυτό το λόγο και προσωπικά ελπίζω και εύχομαι να στηρίξουν την Νέα Δημοκρατία και τους εξαιρετικούς υποψηφίους, διότι ομολογουμένως οι δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή η οικογένεια που ανήκει και η Νέα Δημοκρατία, είναι οι πιο σταθερές, φιλολαϊκές δυνάμεις, οι οποίες το έχουν αποδείξει και στα θέματα του πρωτοειδού τομέα, επανέρχομαι, ήταν αυτές και είναι η δύναμη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που ομολογουμένως στάθηκε με ξεκάθαρες θέσεις στα θέματα των Ελλήνων Ευρωπαίων Αγροτών. Θα έρθουμε και πιο αναλυτικά στα θέματα που σας αφορούν. Θέλω λίγο να επιμείνω σε αυτό, διότι οι ευρωεκλογές δεν βγάζουν κυβερνήσεις. Παρ' όλα αυτά, θα επαναλάβω ότι έχει συνδεθεί πάρα πολύ και ο Πρωθυπουργός επιμένει πάρα πολύ σε αυτό το επίδικο, ότι το δίλημα είναι περισσότερο εσωτερικής φύσεως. Αυτό τώρα μπορεί να συμβαίνει διότι βαραίνει και περισσότερο στη συνείδηση του ψηφοφόρου, που ίσως αισθάνεται ότι είναι και πολύ μακριά από τα κέντρα των αποφάσεων, τα ευρωπαϊκά κέντρα των αποφάσεων. Και όμως δεν είναι μακριά, είναι πολύ κοντά. Και όμως η ζωή τους τελικά, η ζωή των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών, εξαρτάται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τα γεγονότα της Ευρώπης. Παράδειγμα, Ταμείο Ανάκαμψης υπήρχε. Όχι. Δημιουργήθηκε όμως από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, κατόπιν σημαντικότητα των πρωτοβουλειών του Έλληνα Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και σήμερα μια σειρά από έργα, όχι μόνο δημόσια αλλά και ιδιωτικά, υλοποιούνται μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Πέρα λοιπόν από τον πρωτοειδή τομέα, μπορούμε να καταλάβουμε την αξία που έχει η σωστή απόφαση ή μια λανθασμένη απόφαση για τη χώρα μας. Θυμάστε τι έγινε επί COVID. Θυμάστε τη συλλογική πρωτοβουλία που πάρθηκε και τότε σε επίπεδο Ευρωπαίων ηγετών. Μην γελιόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μεγάλη οικογένεια. Που είναι σημαντικό που η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα της, είναι στα ιδρυτικά της μέλη. Ωστόσο όμως δεν πάβει να είναι σοβαρότατη η επιλογή των Ελλήνων ψηφοφόρων για την πορεία που θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής για την επόμενη περίοδο. Λοιπόν, έχει θέσει ο Πρωθυπουργός ξεκάθαρα τον πήχη σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε ότι θα το καταφέρετε αυτό το ποσοστό? 33% ήταν. Εγώ είμαι αισιόδοξος για την πορεία, διότι μέρα με τη μέρα, όσο αναπτύσσεται συζήτηση, που δεν είναι πρώτη προτεραιότητα, αλήθεια είναι αυτό, το είπατε άλλωστε και στην εισαγωγή. Όσο αναπτύσσεται συζήτηση, ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι όντως η κάλπη αυτή είναι εξαιρετικά σοβαρή. Αλλά είμαι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα και γι' αυτό θα δουλέψουμε όλοι. Πρώτα απ' όλα, ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματός μας, με συχνότατες και έντονες περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και όλα τα στελέχη. Προσωπικά, αύριο θα βρίσκομαι στις Σέρες, το βράδυ θα βρίσκομαι σε εκδήλωση στην Πειραιώς, μετά την επόμενη μέρα με τον Πρωθυπουργό στην Άρτα, μετά την παραπάνω ημέρα έχω η Μαθία, Πέλα και συνεχίζουμε στη Δυτική Ελλάδα που έχω χρεωθεί. Έχω αναλάβει όλη την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, έχοντας πάντοτε το μυαλό μας και στην Κρήτη, διότι κακά τα ψέματα η Κρήτη είναι το σπίτι μας. Άρα, ένα παραπάνω, θέλουμε ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα
από μια Κρήτη που προσφάτως έδωσε ένα ισχυρότερο το μήνυμα στις κάλπες στις εθνικές εκλογές. Τις δημοσκοπήσεις τις διαβάζετε ή θεωρείτε ότι είναι ακόμα νωρίς? Η εικόνα θα είναι πιο διαυγή σίγουρα όσο περνά το διάστημα από εδώ και πέρα. Όπως το λέτε είναι. Είναι, αλλά ωστόσο όμως όλες οι μετρήσεις έχουν τη δικιά τους αξία. Δίνουν ένα μήνυμα τη στιγμή, τη ημέρα, τη περίοδου. Από εκεί και πέρα κάνει την ανάγνωση, κάνει την ανάλυση και πας παρακάτω. Άρα αυτή η ανάλυση περιφθοράς. Εσείς πώς την αποκωδικοποιείτε? Μικρής φθοράς. Η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό, αλλά υπάρχει μία φθορά. Είμαστε κυρίαρχοι, αλλά την ίδια στιγμή είμαστε και απολύτως συνειδητοποιημένοι. Δεν επικράτησε μόνο το ένα, επικράτησαν και οι δύο λογικές που εκ των ορών του κάνουν μια σοβαρή λογική και μια υπευθυνότητα και μια μετριοπάθεια την οποία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κομματός μας εκπέμπει μέσα από την πορεία του και τη στάση του. Άρα είναι αυτονόητο ότι και εμείς. Πέρα από ότι είμαστε όλοι συνειδητοποιημένοι, αλλά ακολουθούμε και ένα ρυθμό. Ο οποίος ρυθμός δίδεται από τον επικεφαλή της ομάδας μας, τον πρόεδρο του κόμματός μας. Άρα, μετριοπάθεια, κυριαρχία πολιτική, δηλαδή η κυριαρχία των ιδεών μας, των απόψεών μας, μια καθαρά φιλοευρωπαϊκή στρατηγική και πορεία που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία και συνολικά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ωστόσο όμως, ναι, υπάρχουν στη συζήτηση, μέσα στη δημόσια συζήτηση, αναπτύσσονται και εσωτερικά ζητήματα, θέματα δηλαδή πιο εγχώρια. Που εκ των πραγμάτων κυριαρχούν στις δημόσιες συζητήσεις. Άλλωστε, η πολιτική είναι ένα ζωντανό ζήτημα, το οποίο διαρκώς εξελίσσεται, διαρκώς εμπλουτίζεται και από μια στιγμή στην άλλη μπορούμε να κυριαρχεί ένα άλλο ζήτημα. Είμαστε έτοιμοι πάντως και κυρίως είμαστε αποφασισμένοι να αναδείξουμε τα καλώς κειμένα, το έργο το οποίο έχουμε παράξει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως κυβέρνηση και να υποστηρίξουμε τις θέσεις μας, διότι είμαι βέβαιος ότι τελικά έχουμε θέσεις εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία προσπαθούν, αλήθεια είναι, να αποδείξουν πως υπάρχουν και έχουν ένα ρόλο μέσα στο πολιτικό γίγνεσθε. Δεν υπάρχουν απόψεις, δέστε, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλα μικρότερα κόμματα. Γενικώς βουλοπλέον. Βουλοπλέον σε μια θολότητα, σε γενικόλογες τοποθετήσεις, χωρίς να έχουν στρατηγική και κυρίως ακόμα και οι ευρωπαϊκές οικογένειές τους, δηλαδή οι πράσινοι σοσιαλιστές, να μην έχουν ξεκάθαρες θέσεις. Ειδικά, παράδειγμα, πάλι θα επανέλθω στα θέματα του πρωτογενού τομέα. Έχετε καταλάβει, αλήθεια, το λέω χάρη τη συζήτηση. Δεν σας ρωτώ, εσείς ρωτάτε, εγώ απαντώ. Αλλά έχετε καταλάβει να έχουν οι σοσιαλιστές ή οι πράσινοι μια ξεκάθαρη στάση στα θέματα των αγροτών τους τελευταίους μήνες που δόθηκε πραγματικά μάχη. Θα συνεχιστεί και αυτή η μάχη στο Ευρωκοινοβούλιο. Τους είδατε πουθενά να παίρνουν ξεκάθαρη θέση? Για να είμαι ειλικρινής, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εξαφανίστηκαν στις ψηφοφορίες τις κρίσιμες για τις αλλαγές της ΚΑΠ, που ζήτησαν συνολικά ομόφωνα οι Ευρωπαίοι αγρότες και οι Έλληνες αγρότες και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Κάποια στιγμή καταψήφισαν, μετά βγήκαν διαμαρτυρόμενοι και αιτιολογώντας την ψήφο τους και υπερψήφισαν, αλλά γενικώς δεν έχουν ξεκαθαρή στάση. Διότι αυτή είναι η πολιτική που ακολουθούν. Υπέρ της πράσινης μετάβασης, που κανένας δεν είναι αντίθετο, αλλά την ίδια στιγμή ξεχνούν ότι υπάρχει ένας πρωτογενής τομέας ο οποίος έχει την ανάλογη στήριξη και τον ανάλογο χρόνο για να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση. Κάτι τέτοιο δεν το ασπάζονται, δεν το ενστερνίζονται, δεν το υποστηρίζουν. Είναι ξεκάθαρο και γι' αυτό κάλεσα επανειλημμένος, το κάνω και τώρα. Τα ελληνικά κόμματα που ανοίγουν σε αυτές τις δύο οικογένειες να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Να πιέσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειές τους, των σοσιαλιστών, των πρασίνων και να στηρίξουν τις ελληνικές θέσεις που είναι ξεκάθαρα υπέρ των Ελλήνων αγροτών. Ας το κάνουν, έστω και τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στις πληρωμές που προηγήθηκαν για τα 780 εκατομμύρια ευρώ. 785. Ωραία. Που αφορούσαν ενισχύσεις, οικολογικά σχήματα και παλιές οφειλές. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ήταν και ένα στοίχημα και για εσάς, το πετύχατε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Με κάποιες εκκρεμότητες θα έρθουμε και έχουμε σε αυτές. Εκκρεμότητες. Αλλά ξέρετε πόσο ωραίο πράγμα είναι να είσαι συνεπής. Είναι φοβερό. Θα χρησιμοποιήσω μια φράση που μου έλεγε ένας παλιός πολιτικός που έτσι είχα πολύ μεγάλη αγάπη και τον άκουγα πολύ, πολύ συχνά πριν καν πολύ στην πολιτική. Η πολιτική είναι ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο το επενδύει σε αξιοπιστία. Αν λοιπόν είσαι αξιόπιστος, αυτό το χαρτοφυλάκιο αυγατίζει και σε γεμίζει δύναμη να πορευτείς με σιγουριά στην επόμενη φάση. Αν όμως είσαι ασυνεπής, αυτό το χαρτοφυλάκιο πολύ εύκολα εξανεμίζεται και τελικά περνά σε μια άλλη κατάσταση, σε μια άλλη μοίρα και σε μια άλλη. Οπτική από τους Έλληνες πολίτες, από τους πολίτες που απευθύνεσαι. Είχα πει ότι, και ξεκινώ από το ξεκίνημα της θητείας μου, ότι το θέμα της πλακιότητας, για παράδειγμα, θα τελειώσει μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Και αναφέρομαι στις αποζημιώσεις, απολωτριώσεις, οι οποίες ανέρχονταν περίπου στα 10 εκατομμύρια, μια ιστορία που τραβούσε περίπου 10 με 11 χρόνια. Το κλείσαμε, βεβαίως το κλείσαμε. Είχα πει αλήθεια ότι όλοι οι νέοι αγρότες, οι επιπλαχόντες, θα τακτοποιηθούν και ήταν η πρώτη απόφαση που πήρα ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Και τελικά όλοι οι επιλαχόντες νέοι αγρότες σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη με τα 82 πλέον εκατομμύρια εντάθησαν πλήρως.
Είχαμε σε τοπικό επίπεδο εκκρεμότητες, επιλαχόντες, τα προγράμματα leader. Βεβαίως. Τακτοποιήθηκαν άπαντες μέσα από την έκτακτη χρηματοδότηση την οποία εξασφαλίσαμε. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε τα πάντα, ώστε να υπάρξει αναδιανεμή χρημάτων που αφορούν τα σχέδια βελτίωσης. Μάλιστα. Το κάναμε, βεβαίως. 27 εκατομμύρια μόνο για την Κρήτη, ώστε να καλύψουμε όλες τις περιπτώσεις των επιλαχόντων επενδυτών στα προγράμματα σχέδια βελτίωσης. Πιο σημαντικό, έχουμε πει ότι ο ΕΛΓΑ και ο νέος κανονισμός θα φέρει δικαιοσύνη και διαφάνεια και για τους αγροτεχνοτρόφους της Κρήτης. Ναι, είναι γεγονός και αυτό το δουλεύουμε και σύντομα θα είμαστε να το παρουσιάσουμε, γιατί ομολογούμε ότι υπήρχαν πολλές ανισότητες. Και ο κανονισμός του ΕΛΓΑ μετά από 25 χρόνια αλλάζει. Το είπαμε, το κάνουμε. Και τέλος, είχα δεσμευτεί ότι μετά την απομάκρυση του εξαιρετικώς απαράδεκτου πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΙΠΕ, του κ. Σημανδράκου, αναλαμβάνει μια νέα διοίκηση με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες τηρήθηκαν στο ακέραιο. Θυμίζω, πότε άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις ΣΟΣΔΕ, 1η Απριλίου, όπως είχα δεσμευτεί. Ξεκίνησε η ψηλάφιση ένα προς ένα των ΑΦΜΗ και αναφέρομαι στα 16.500 δεσμευμένα ΑΦΜΗ, που για διαφόρους λόγους είχαν δεσμευτεί, αλλά ποτέ είχαν ελεγχθεί οι περιπτώσεις αυτές, αν δικαίως δεσμεύτηκαν ή όχι. Έχουμε περίπου 800 περιπτώσεις οι οποίες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Έχουμε περίπου στα 7.000 ΑΦΜΗ τα οποία ελέγξαν και κακώς ήταν δεσμευμένα και εισέπραξαν τα χρήματά τους. Και προχωρά. Υπάρχει ένας αριθμός που δεν έχει πληρωθεί. Βεβαίως, διότι εξελίσσεται. Διότι δεν προλάβαμε σε δύο μήνες να γίνουν όλα τούτα. Παρ' όλα αυτά, ένα μέρος του 16.500, περίπου τα μισά δηλαδή χοντρά-χοντρά από τα 16.500 δεσμευμένα ΑΦΜΗ, ελέγχθησαν και απελευθερώθησαν κάποιοι και 800 περίπου στάθηκαν στον εισαγγελέα. Συν τη άλλη, είχα πει ότι θα ανατρέξουμε από το 2014, παρακαλώ, να δούμε εκκρεμείς υποθέσεις, δηλαδή είτε δικαστικές αποφάσεις που είχαν δικαιώσει τους δικαιούχους, αλλά που οπουδήποτε έγιναν σεβαστές από τη διοίκηση, από τις διοικήσεις, από τους εργαζόμενους και τους διευθυντές των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΙΠΕ. Μάλιστα. Έχουν ελεγχθεί περίπου 6.500 περιπτώσεις, μία προς μία, από το 2014, επαναλαμβάνω, από το 2014, μία προς μία. Όσες έπρεπε να ενεργοποιηθούν, όσα αφημία έπρεπε να ενεργοποιηθούν, ενεργοποιήθηκαν, πήραν κάποια χρήματα τώρα που δικαιούνταν, κάποια άλλα, εφόσον με το καλό ενεργοποιηθούν εκείνες τις κατηγορίες. Αυτός ο έλεγχος θα συνεχιστεί μέχρι και στο σήμερα, μέχρι το 2024. Και τέλος, είχα πει ότι πριν το Πάσχα θα δοθούν πάνω από 700 εκατομμύρια. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος, ήταν 785 εκατομμύρια. Ήταν η καλύτερη πληρωμή, η μεγαλύτερη πληρωμή που γίνεται τα τελευταία χρόνια πριν τις εορτές του Πάσχα. Όμως δεν τελειώσαμε εδώ. Δεν τελειώσαμε. Συνεχίζεται η διαδικασία των πληρωμών και των διευκρινήσεων και αμέσως μετά τις εορτές του Πάσχα, δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα, όπου έχουμε κάποιες κατηγορίες τα οποία συνδεδεμένων που θα ελεγχθούν, τρεις κατηγορίες συγκεκριμένα, οι οποίες θα ελεγχθούν και ό,τι διορθωτικές κινήσεις πληρωμές χρειάζεται θα γίνουν και θα προχωρήσουμε μέχρι και τον Ιούνιο σε πληρωμές όσο τόνο καλύτερες. Μια διευκρινήση. Θα είμαι ευχαριστημένος. Δεν είμαι ακόμα ευχαριστημένος, διότι έχουμε δρόμο να διανύσουμε, έως ότου δηλαδή είναι σωστές οι πληρωμές. Σήμερα έχουμε υψηλότατο ποσοστό ακρίβειας. Δεν είναι όμως αυτό που θέλουμε. Θέλουμε ακόμα καλύτερα. Με μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη συνέπεια στους χρόνους. Έτσι ώστε και οι αγρότες να γνωρίζουν ότι να κάνω τον προγραμματισμό μου για την καλλιεργία μου ή για την εκτροφή μου, έχοντας υπόψη μου ότι θα δικαιούμαι αυτά που θα τα πάρω περίπου τότε. Ωραία. Οπότε, συνοψίζοντας. Και για να κρατήσει την ουσία ο τηλεθεατής που παρακολουθεί, για τις εκκρεμότητες αυτές, τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει, γιατί οι εκκρεμότητες ακουμπούν και παραγωγούς που είχαν μπει, για παράδειγμα, στη λεγόμενη τηλεπισκόπηση, σωστά? Είναι πολύ και σωστά. Αυτές οι εκκρεμότητες που αφορούν τα δεσμευμένα άφημη. Το χρονοδιάγραμμα θέλω όλα να όλα συνεχίζονται με κορύφωση τον Ιούνιο. Ωραία. Μέχρι και τον Ιούνιο έχουμε σειρά πληρωμών που θα ακολουθήσει. Δεν είναι δηλαδή μονάχα τα 785 εκατομμύρια που κατεβήθησαν μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ. Συνεχίζεται η καταβολή χρημάτων σταδιακά με κορύφωση τον Ιούνιο. Με στόχο να γίνουν οι ακριβέστερες, οι πιο σωστές και αξιόπιστες πληρωμές. Όμως είμαι ευχαριστημένος μέχρι την επόμενη χρονιά, όταν και το μηχανογραφικό σύστημα εσωτερικά του ΟΠΕΚΙΠΕ θα έχει ενισχυθεί και θα είναι ακριβέστερο. Έχουμε δρόμο ακόμα για να νοικοκυρέψουμε όπως πρέπει τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Έμεινε πολλά χρόνια πίσω, δυστυχώς. Όμως θα μπει σειρά. Και βεβαίως από τις επόμενες ημέρες ξεκινά πάλι η προετοιμασία για να δουλέψουμε και να προετοιμάσουμε την τηλεφωνική γραμμή όπου θα μπορεί ο κάθε δικαιούχος να επικοινωνήσει και να πάρει πληροφορίες άμεσα, σωστά, έγκαιρα και έγκυρα για το αν δικαιούται, τι δικαιούται, αν έπρεπε, γιατί δεν έπρεπε, γιατί δεν πήρε.
Ό,τι δηλαδή χρειάζεται κάποιος για να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια, πληροφορία, γνώση, άμεση επαφή, χωρίς ενδιάμεσους. Ο ΠΚΠΕ έπαψε να είναι άβατο. Είναι ένας οργανισμός που διαχειρίζεται πολύ σημαντικά ποσά, 19,3 δισεκατομμύρια για την περίοδο 23-27, και χρειάζεται ο κάθε πολίτης, ειδικά όσοι έχουν να κάνουν τον πυλώνα 1, δηλαδή άμεσες ενισχύσεις, να μπορεί να πληροφορείται τι δικαιούται, τι κάνει να λαμβάνει και πότε πρέπει να τα λάβει τα χρήματα αυτά. Το είπαμε, δεσμευτήκαμε και θα γίνει. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στο αγροτικό κόσμο της χώρας μας. Λοιπόν, θέλω κλείνοντας, κύριε Αυγενάκη, επειδή και ο Πρωθυπουργός έχει θέσει ως προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα τα αγροτικά ζητήματα, να μου πείτε ποια είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι πρέπει η Ευρώπη να γίνει περισσότερο κινητική. Έχει δημιουργηθεί ένα ογκώδες, αργό γραφειοκρατικό σύστημα. Ωστόσο όμως δεν πρέπει να εκπέμπει και μια σιγουριά. Αλλά σίγουρα πρέπει να αναπτύξει ταχύτητες. Και πρέπει να έχει μια προσαρμοστικότητα η οποία αυτή τη στιγμή απουσιάζει. Το είδαμε πολύ έντονα στα θέματα του πρωτεΐνου τομέα. Όπου οι Ευρωπαίοι αγρότες είχαν βγει στους δρόμους, φώναζαν και απαιτούσαν να υπάρξει αλλαγή, βελτίωση στην ΚΑΠ 23-27. Η πρώτη Ελλάδα όμως πήρε πρωτοβουλίες και καταθέσαμε συγκεκριμένες, ολοκληρωμένες προτάσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν και από τις κυβερνήσεις που συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θυμίζω ότι βγήκε κοινό ψήφισμα όπου υιοθετούσαν οι 9 χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνήσεις που ανήκουν στο ΕΛΚ, τις θέσεις τις ελληνικές. Την ίδια στιγμή η συμμαχία που εμείς δημιουργήσαμε των 9 Υπουργών Γεωργίας των 9 Μεσογειακών Ευρωπαϊκών Χωρών υιοθέτησαν και ταυτίστηκαν πλήρως με τις ελληνικές θέσεις. Έτσι λοιπόν είχαμε δύο συμμαχίες οι οποίες παίζουν ένα ρόλο πλέον. Και ναι, πετύχαμε προς διάψευση πολλών και εσωτερικών συναδέλφων από αντίπαλα κόμματα, από κόμματα της αντιπολιτεύσεως, όπου διαψεύστηκαν. Πίστευαν και έλεγαν ότι σιγά μην γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Η ΚΑΠ δεν αλλάζει και τούτο και εκείνο και το άλλο. Τελικά, με ελληνικές πρωτοβουλίες, με καλό συντονισμό, με πρωτοβουλίες του ίδιου του Πρωθυπουργού, αλλά και με σωστές συμμαχίες, καταφέραμε να πετύχουμε αλλαγές. Αλλαγές, για παράδειγμα, που ακουμπούν σε ένα μεγάλο βαθμό και επηρεάζουν τη ζωή των Ελλήνων αγροτών. Για παράδειγμα, κάτω από 100 στρέμματα, δηλαδή οι μικροί αγρότες, που είναι το 65% των Ευρωπαίων αγροτών, πλέον θα έχουν μικρότερο όγκο απαιτήσεων σε θέματα ελέγχων. Μια τρόπον την ασυλία. Όχι ασυλία, αλάφρυση στον όγκο και στις διαδικασίες που είχαν περιγραφεί και απαιτούνταν με την ΚΑΠ μέχρι πρότινος. Αυτό σημαίνει και λιγότερο όγκο. Θα πέσει το πλαφόν. Είναι 100 στρέμματα ή θα πέσει. 100. Είναι μέχρι 100 αυτή την ώρα. Είναι μικρή κλήρη, μέχρι 10 εκτάρια. Αυτή τη στιγμή αυτό σημαίνει περισσότερο χρόνο για να ασχοληθεί με τα αγροτικά και λιγότερο να είσαι στον κισέ των υπηρεσιών. Σωστά. Αυτό σημαίνει λιγότερο όγκο δουλειά και στον ΟΠΚΠ και στην αρμόδια αρχή που διαχειρίζεται ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων. Όμως δεν σταματάμε εκεί. Εμείς θα επιμείνουμε. Έχουμε μια πρώτη ικανοποίηση από τις αλλαγές που πετύχαμε και για τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστέψτε με ότι κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Θα επιμείνουμε μέχρι και τον Οκτώβριο, που παραμένει η συγκρότηση των ίδιων των Επιτροπών και Αγροτικών και Περιβάλλοντος, ως έχει. Και επιμένουμε, πρώτον, στην αλλαγή των οικολογικών σχημάτων. Είναι ογκώδες το σύστημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Απορροφά ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων, των άμεσων ενισχύσεων. Θέλουμε απλοποίηση. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε 33 οικολογικά σχήματα, κατηγορίες, υποκατηγορίες. Είναι πάρα πολλά και στο τέλος της ημέρας δεν εξυπηρετούν τον κυρίω στόχο αυτής της κατηγορίας. Άρα θέλουμε απλοποίηση των οικολογικών σχημάτων. Ένα. Δύο. Θέλουμε να μας δίνετε δυνατότητα το 2% των χρημάτων που έχουν κατευθυνθεί στη χώρα μας και στην κάθε χώρα κράτος μέλος να μπορεί να αξιοποιηθεί σε περίπτωση που έχουμε περιστατικά όπως αυτό του Ντάνιελ. Να έχουν δηλαδή άμεση ρευστότητα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων που είναι προϊόν της κλιματικής κρίσης. Και τέλος, θέλουμε κάτι επίσης πολύ σημαντικό. Είναι οι τρεις προτεραιότητες που έχουμε θέσει ακόμα μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είναι να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε πόρους από τον πυλώνα 1 στον πυλώνα 2 ή από τον πυλώνα 2 στον πυλώνα 1. Δηλαδή από τις άμεσες ενισχύσεις στις υποδομές και στα έργα ή αντιστρόφως, ώστε να πετύχουμε δηλαδή την προσαρμοστικότητα βάσει των ιδιαιτερότητων που αναπτύσσονται σε κάθε χώρα κράτος μέλος αφενός. Και αφετέρου να πετύχουμε το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης. Διότι είναι ξεκάθαρο. Έτσι όπως έχει σχεδιαστεί σήμερα η ΚΑΠ 23-27, εάν δεν έχουμε και άλλες αλλαγές, χαιρόμαστε που πετύχαμε τις 6-7 πρώτες, ωστόσο όμως θέλουμε και επιπλέον αλλαγές, διότι αν δεν επιτευχθούν αυτές οι αλλαγές, δεν θα μπορέσει καμία χώρα κράτος μέλους
να απορροφήσει το 100% των χρημάτων που έχουν φτάσει στο κατόφλι της κάθε χώρας κράτους μέλους. Δεν θα τα καταφέρουμε. Όχι επειδή δεν θέλουμε, αλλά είναι τόσο ογκώδες, δύσβατο όλο αυτό το σύστημα που έχει περιγραφεί στην ΚΑΠ με την πλειοψηφία, επαναλαμβάνω, των δυνάμεων των πρασίνων και των σοσιαλιστών, που εκ των πραγμάτων δίνει μια προτεραιότητα στο περιβάλλον, σαν πως είμαστε αντίθετοι με το περιβάλλον, καμία σχέση, ίσα-ίσα μάλιστα, είμαστε υπέρμαχοι του περιβάλλοντος, αλλά και μια, είμαστε υπέρμαχοι της ισορροπίας περιβάλλον και πρωτογενής τομέας. Δεν έχουμε αντιπάλους, δεν λειτουργούν συγκρουσιακά. Λειτουργούν ενισχυτικά αυτοί οι δύο πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι στο περιβάλλον και στην προστασία του, ναι στις πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος, ναι στην πράσινη μετάβαση, αλλά ναι στην αρμονική μετάβαση και σε χρόνο και με πρόγραμμα και με αυστηρότητα, έτσι ώστε και ο πρωτογενής τομέας και οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι κατ' επέκταση αγρότες και κτηνοτρόφοι να μπορούν να εναρμονιστούν σε όλα τούτα, αλλά όμως σε ένα χρόνο εύλογο που δεν θα τους στερήσει το δικαίωμα απορρόφησης χρημάτων που δικαιούνται και που θα πρέπει με κάθε τρόπο να επενδύσουν πάλι στις καλλιεργίες τους. Θέλουμε οι αγρότες να είναι στα χωράφια και όχι στα γκισέ των υπηρεσιών. Και θέλουμε μια ΚΑΠ η οποία δεν θα λειτουργεί επιθετικά και εχθρικά προς τους Ευρωπαίους αγρότες. Γι' αυτό μαχόμαστε και είμαι πολύ αισιόδοξος για την πορεία που έχουν πάρει πρωτοβουλίες της χώρας μας και του Πρωθυπουργού μας. Ωραία. Κύριε Αβγενάκη, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε απόψε στο στούντιο της Crete TV. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ και να απευθυνόμαστε στους αγρότες και κτηνοτρόφους που μας παρακολουθούν, αλλά και σε όλη την οικογένεια που εκ των πραγμάτων είναι πέρυξη του πρωτογενού τομέα, είναι ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί. Να εμπιστεύονται τις δυνάμεις του πρωτογενού τομέα, να εμπιστεύονται τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνουμε και θα κάνουμε το καλύτερο γιατί πιστεύουμε, επιθυμούμε ισχυρότερο πρωτογενή τομέα στη χώρα μας, πάντοτε σε απόλυτη αρμονία με το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.